Κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκινήσω δηλώνοντας την απερίφραστη καταδίκη της ελληνικής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για την επίθεση χθες το βράδυ έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες δεν γίνονται ανεκτές σε ένα ευνομούμενο κράτος και οι δράστες θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που ορίζει ο νόμος. Ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε αμέσως μετά το συμβάν με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και έδωσε εντολή για την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης αλλά και τη σύλληψη των δραστών. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα τέτοιου είδους περιστατικά. Δυστυχώς, δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο τόσο για το ΠΑΣΟΚ όσο και τη Νέα Δημοκρατία, που έσπευσαν να στήσουν ένα φθηνό παιχνίδι εντυπώσεων για να εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες. Ειδικότερα για τη Νέα Δημοκρατία, είναι πλέον φανερό ότι σε συνθήκες κατάρρευσης του αντιπολιτευτικού της αφηγήματος και παντελούς έλλειψης πολιτικού σχεδίου, επενδύει διαρκώς σε μια ακραία συντηρητική ατζέντα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της ήττας της πολιτικής γραμμής του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος πλέον βρίσκει μοναδικό καταφύγιο στην παραδοσιακή ατζέντα της ακροδεξιάς. Το φόβο, τον τρόμο και την ανασφάλεια. Ακόμα και μετά την αναλυτική παρουσίαση του Πρωθυπουργού στη Βουλή, των επίσημων στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα πόρο απέχει από την εικόνα μιας χώρας που βασιλεύει η βία και η ανομία, η Νέα Δημοκρατία επιμένει να εκτίθεται. Είτε αυτοεξευτελιζόμενοι, παραθέτοντας χυδαία ψεύδη που έπειτα τα αποδίδει ανερυθρίαστα στον Πρωθυπουργό, είτε εκμεταλλευόμενοι μεμονωμένες εγκληματικές ενέργειες μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Είναι εξάλλου γνωστό ότι στο μυαλό της φανατικής ακροδεξιάς που εκπροσωπείται τα τελευταία χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία, ο ένοχος για κάθε είδους έκνομη ενέργεια φέρει τα διακριτικά της κυβέρνησης ή παλαιότερα του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο σήμερα, αλλά και την περίοδο πριν από το 2015. Όταν, για παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 2013 άγνωστοι επιτέθηκαν με Καλάζνικοφ στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Συγκρού, τότε δεν είχαμε να κάνουμε με ανομία, αλλά τότε έφταιγε πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν την παραμονή των εκλογών του 2014 άγνωστοι επιτέθηκαν με Καλάζνικοφ στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, τότε δεν ήταν ανομία, τότε έφταιγε πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, για μια προβοκατόρικη εγκληματική επίθεση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, πάλι φταίει η σημερινή κυβέρνηση. Είναι επομένως αδύνατον για οποιονδήποτε να παρακολουθήσει τον ακροδεξιό κατήφορο και το παράλληλο σύμπαν της ανομίας που φαντασιώνεται η Νέα Δημοκρατία για να δικαιώσει την αντιπολιτευτική της γραμμή. Γι' αυτό είναι καλύτερο να περάσουμε από την επικράτεια των ψευδών ειδήσεων και της προπαγάνδας στην πραγματικότητα της πολιτικής. Όπως γνωρίζετε, χθες διεξήχθη η προγραμματισμένη συνεδρία του Eurogroup. Τόσο από τη σύντομη συζήτηση για το ελληνικό πρόγραμμα στη Σύνοδο, όσο και από τα όσα δήλωσαν στη συνέχεια Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, επιβεβαιώθηκε το πολύ θετικό κλίμα για την πορεία της αξιολόγησης και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Επισημάνθηκε η σημαντική πρόοδος που έχει γίνει στις διαπραγματεύσεις για την τρίτη αξιολόγηση, στην οποία όλες οι πλευρές σημειώνουν με τον πιο επίσημο τρόπο ότι είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν άμεσα οι απαιτούμενες διαδικασίες. Σε αυτή τη λογική, οι δηλώσεις του Επιτρόπου κ. Μοσκοβισή ότι η αξιολόγηση είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός του έτους έχουν εξέχουσα σημασία και καταδεικνύουν πως τόσο οι θεσμοί όσο και η ελληνική κυβέρνηση έχουν κοινή επιδίωξη την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του ελληνικού προγράμματος και την οριστική έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που αυτή τη φορά προχωρούν δίχως καθυστερήσεις, όπως είχε γίνει στο παρελθόν εξαιτίας παράλογων απαιτήσεων, και προχωρούν δίχως καθυστερήσεις ακριβώς στη βάση της σημαντικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας. Μιας υπεραπόδοσης που πέραν όλων των άλλων ευεργετικών συνεπειών της δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρήσει και φέτος την απόδοση ενός σημαντικού ποσού με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος προς πολίτες. Τόσο το τελικό ύψος της συγκεκριμένης ενίσχυσης, όσο και το ποιους θα αφορά, αναμένεται να ανακοινωθεί εντός του μήνα. Αυτή η πρωτοβουλία της κυβέρνησης φέρει προ των ευθυνών τους και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με πρώτη την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία επιδίδεται σε υποδείξεις για το πώς πρέπει να αποδοθεί η υπεραπόδοση, δίχως να τοποθετείται επί της αρχής. Δηλαδή, στο αν πρέπει να αποδοθεί το κοινωνικό μέρισμα προς τους πολίτες ή όχι. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα κάνει στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Και αν θα προχωρήσει εμπράκτος στην αυτοκριτική της για την περσινή της στάση, όταν καταψήφισε την απόδοση 617 εκατομμυρίων προς τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ή αν θα επιμείνει στην ίδια αντικοινωνική γραμμή, αγνοώντας επιδεικτικά τους πολίτες που έχουν πραγματικά ανάγκη. Κυρίες και κύριοι, χθες είδαν το φως της δημοσιότητας νέες αποκαλύψεις σχετικά με τις υπόγειες διαδρομές του πλούτου στους λεγόμενους φορολογικούς παραδείσους. Η υπόθεση των Paradise Papers αναδεικνύει το αποκριστικό πρόσωπο ενός επιθετικού καπιταλισμού που τον χαρακτηρίζει η απληστία, η ασυδοσία και η παντελής περιφρόνηση της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Αυτό ωστόσο που προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση σε σχέση με τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις είναι η χθεσινή ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία κάποιος κακόπιστος θα μπορούσε να υποθέσει ότι υπάρχουν ονόματα στις σχετικές λίστες τα οποία σχετίζονται με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για τα οποία ήδη η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να οικοδομήσει την υπερασπιστική της γραμμή. Διαβεβαιώνουμε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία ότι το σύνολο των ονομάτων που εμπεριέχονται στα Paradise Papers θα ελεγχθούν εξονυχιστικά με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο. Ωστόσο, αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μας διαφωτίσει προκαταβολικά για συγκεκριμένες περιπτώσεις, την καλούμε να το πράξει άμεσα και χωρίς μισόλογα. Παρακαλώ. Κυρία Μάνη. Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, που είναι βασικό στοιχείο της εξελίξης τρίτης αξιολόγησης. Σύμφωνα με τον Γέρον Ντάισεμπλουμ, ο κύριος Τσακαλώτος είπε χθες στο Eurogroup ότι η κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα ώστε και η διαδικασία να προχωρήσει και οι συμβολιογράφοι να προστατευθούν από τις επιθέσεις που δέχονται. Ενώ δήλωση για τη λήξη της αποχής των συμβολιογράφων έκανε και ο Μάριο Ντράγκη. Πώς προτίθεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα? Ναι, κοιτάξτε κυρία Μάνη, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι υπήρξε μια προσπάθεια σήμερα να παρουσιαστεί η συνεδρία του χθεσινού Eurogroup ως μια διαδικασία κατά την οποία και πάλι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών βρέθηκε υπόλογος. Να σας ενημερώσω λοιπόν, είδαμε διάφορα δημοσιεύματα σε μερίδα του τύπου. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι η συνολική συζήτηση για την Ελλάδα στο χθεσινό Eurogroup διήρκησε 2 λεπτά. Υπήρξε ένα θέμα σε σχέση με την αποχή των συμβολιογράφων, για το οποίο η ελληνική κυβέρνηση μέσα στις επόμενες μέρες θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να επιληθούν τα αιτήματα που ευλόγως πιθανόν θέτουν οι συμβολιογράφοι στο τραπέζι και να υπάρξει πλήρης εγγύηση της ασφάλειας όλων των μερών. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σε ό,τι αφορά ειδικά τους πληστηριασμούς, είτε ηλεκτρονικούς είτε άλλους, υπάρχει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο το οποίο προστατεύει την πρώτη κατοικία με βάση τις ρυθμίσεις οι οποίες έχουν ψηφιστεί στον νόμο Κατσέλη και στη συνέχεια στον νόμο Σταθάκη, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο έτσι ώστε να μην υπάρξει ούτε μία διακινδύνευση σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων για την τρίτη αξιολόγηση. Κομμάτι αυτών, όπως ξέρετε, είναι και η κανονική πορεία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Θα υπάρξει συνάντηση με τους συμβολιογράφους τις επόμενες μέρες, να συζητηθούν όλα τα ζητήματα, να υπάρξουν οι απαραίτητες εγγυήσεις, προφανώς εντός του θεσμικού πλαισίου το οποίο ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά. Κύριε εκπρόσωπε, επεργάζεται η κυβέρνηση ξύλωμα ή αντικατάσταση ή παρέμβαση στον νόμο Παρασκευόπουλου? Γιατί χθες ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε ότι ο συγκεκριμένος νόμος είχε έκτακτο χαρακτήρα. Λοιπόν, μου δίνεται μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσω συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά όχι τον νόμο Παρασκευόπουλου μόνο, αλλά το σύνολο των αποσυμφορητικών νόμων. Οι αποσυμφορητικοί νόμοι, ακριβώς ως αποσυμφορητικοί, έχουν έκτακτο χαρακτήρα και γι' αυτό το λόγο έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Η ρύθμιση την οποία είχε εισηγηθεί ο κύριος Παρασκευόπουλος και η οποία είχε ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο έληξε, αν δεν κάνω λάθος, τον προηγούμενο Οκτώβριο. Και στη συνέχεια ψηφίστηκε ένας άλλος αποσυμφορητικός νόμος, πάλι με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος ισχύει από τον Οκτώβριο του 2017 μέχρι και τον Αύγουστο του 2018. Επομένως, ως έκτακτος νόμος, ο νόμος αυτός δεν έχει χαρακτήρα αορίστου χρόνου. Αντιθέτως, σε ορισμένο χρόνο εκπνέει η ισχύς του και επανερχόμαστε στις κανονικές ποινικές διατάξεις. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Ακριβώς επειδή ο νόμος αυτός είναι, έχει ως σκοπό την αποσυμφόρηση των φυλακών, έτσι ώστε να μην καταδικάζεται η χώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Πάρα πολύ απλά πράγματα, τα οποία όμως στη δημόσια συζήτηση με κάποιον πολύ περίεργο τρόπο διαστρεβλώνονται. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο νόμος Παρασκευόπουλου για την αποσυμφόρηση των φυλακών έχει εκπνεύσει.
Ισχύει ένας άλλος νόμος, τον οποίο εισηγήθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον οποίο ψήφισε το Ελληνικό Κοινοβούλιο πριν από ένα περίπου μήνα, και ο νόμος αυτός επίσης θα εκπνεύσει, όπως λέει τη σχετική διάταξη, αν τη διαβάσετε, και αν κάνουν τον κόπο να τη διαβάσουν και όσοι διακινούν όλα αυτά τα σενάρια, τον Αύγουστο του 2018. Πάρα πολύ απλά πράγματα λοιπόν, για τα οποία αρκεί μια απλή ανάγνωση των ρυθμίσεων έτσι ώστε να διασαφινιστούν. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κούλογλου, πριν από λίγη ώρα, μιλώντας στο ραδιόφωνο στο Κόκκινο, μετέφερε πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, οι οποίες λένε ότι οι αποκαλύψεις για τα Paradise Papers, για τις offshore εταιρείες κτλ., αγγίζουν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτές οι πληροφορίες έχουν φτάσει και σε εσάς? Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να ξέρω, κύριε Σβέρκο. Αυτό το οποίο, όπως είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι η άνευ λόγου αμυντική σχεδόν ανακοίνωση την οποία εξέδωσε χθες η Νέα Δημοκρατία. Και είπα, όπως θα ακούσατε, ότι κάποιος κακόπιστος θα μπορούσε να υποθέσει ότι στη Νέα Δημοκρατία γνωρίζουν ότι υπάρχουν πληροφορίες ή ότι στις λίστες εμπεριέχονται των Paradise Papers εμπεριέχονται ονόματα τα οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αγγίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Αν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει κάτι περί αυτού, καλό θα είναι να μας διαφωτίσει και να δώσει και τις απαραίτητες εξηγήσεις εφόσον αυτό χρειάζεται. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή έχουμε ακούσει διάφορα από χθες, η κυβέρνηση διαθέτει αποδείξεις ή έστω πληροφορίες ότι η χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνδέεται με τις αποκαλύψεις από τα Paradise Papers? Δεν υπόθηκε ποτέ κάτι τέτοιο από τη δική μας πλευρά. Εφόσον η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και εφόσον διαλευκανθεί η υπόθεση, θα προβούμε και στις απαραίτητες ανακοινώσεις. Παρακαλώ, κυρία Τσικρίκα. Κύριε εκπρόσωπε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή μίλησε για μια προβοκατόρικη επίθεση. Ποια είναι τα στοιχεία που έχετε και μιλάτε για προβοκάτσια? Υπάρχουν τέτοιου στοιχεία? Τέτοιου τύπου επιθέσεις λειτουργούν αντικειμενικά ως προβοκατόρικες, καθώς ευνοούν μια συγκεκριμένη ατζέντα τρομολαγνίας, κατατρομοκράτησης και σπέρνουν το φόβο στους πολίτες. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η ελληνική αστυνομία θα κάνει όλα όσα είναι απαραίτητα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη των δραστών, διότι εμείς δεν πρόκειται να ανεχθούμε τέτοιου τύπου πρακτικές και τέτοιου τύπου ενέργειες. Παρακαλώ, κύριε Μουρελάτου. Κύριε εκπρόσωπε, σε συνέχεια της ερώτησης της συναδέλφου, από την απάντησή σας αντιλαμβάνομαι πως δεν μπορείτε να κατονομάσετε τους προβοκάτορες της επίθεσης στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω είναι προφανές. Ο κύριος Καμένος, αν μου επιτρέπετε και ένα δεύτερο σκέλος, ο κύριος Καμένος χθες μίλησε για παρακράτος. Μπορείτε να μας περιγράψετε το παρακράτος και ένα τρίτο, εάν απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του Πρωθυπουργού, ο κύριος Τόσκας. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Νομίζω ότι μετά τις επιτυχίες τις οποίες σημείωσε η ελληνική αστυνομία όλο το τελευταίο διάστημα, ο κύριος Τόσκας όχι μόνο απολάβει τις εμπιστοσύνες του Πρωθυπουργού, αλλά αντιθέτως πρέπει να πούμε ότι κρίνεται και ως ένας εξαιρετικά επιτυχημένος υπουργός. Για όσους ανησυχούν για τις εγγυήσεις ασφάλειας προς τους Έλληνες πολίτες, να σας ενημερώσω κιόλας, κύριε Μυρουελάτο, ότι πριν από λίγη ώρα προσήχθη από την ελληνική αστυνομία ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 32χρονης στο δεύτερο νεκροταφείο, ο οποίος μάλιστα φέρεται να έχει ομολογήσει. Επομένως, σε όσους αμφισβητούν το αν και κατά πόσο η ελληνική αστυνομία κάνει τη δουλειά της και για το αν και κατά πόσο η ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, του κυρίου Τόσκα δηλαδή, είναι αποτελεσματική, είναι η ίδια η πραγματικότητα η οποία προσφέρει τις απαντήσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτησή σας περί παρακράτους, σας είπα και προηγουμένως ότι τέτοιου τύπου ενέργειες εκ των πραγμάτων, εξ αντικειμένου, λειτουργούν ως μια πολιτική προβοκάτσια και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο νομίζω ότι νομιμοποιούμαστε πολιτικά να μιλούμε για παρακράτους. Παρακαλώ, κύριε Κλαουδιανέ. Κύριε εκπρόσωπε, να επιστρέψω στην χθεσινή ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται η ανακοίνωση να προσπαθεί να περάσει τη θεώρηση ότι οτιδήποτε είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης, ειδικά στο βαθμό που αποδειχθεί ότι σχετίζονται και πολιτικά πρόσωπα ή συγγενικά πρόσωπα πολιτικών σε αυτήν την υπόθεση των Paradise Papers?
Σας ξαναλέω. Η Νέα Δημοκρατία λειτουργήσε όπως αυτός ο οποίος έχει τη μύγα και μυγιάζεται με τη χθεσινή ανακοίνωση. Φάνηκε σαν να προσπαθεί να οικοδομήσει εκ των προτέρων μια υπερασπιστική γραμμή. Φάνηκε σαν να έχει πληροφορίες η Νέα Δημοκρατία ότι στα Paradise Papers εμπεριέχονται ονόματα και εμπλέκονται πρόσωπα με τα οποία η Νέα Δημοκρατία έχει κάποιες ειδικές σχέσεις. Αν λοιπόν κάτι γνωρίζει η Νέα Δημοκρατία, οφείλει εκ των προτέρων να το ανακοινώσει, να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις και να αφήσει αυτού του τύπου τα μισόλογα και την προσπάθεια οικοδόμησης εκ των προτέρων υπερασπιστικής γραμμής στους δικηγόρους, αυτούς για τους οποίους, σε αυτούς οι οποίοι πληρώνονται για μια τέτοια δουλειά. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να δώσει σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις. Για ποιο λόγο εξέδωσε τη χθεσινή ανακοίνωση, γνωρίζοντας βεβαίως ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο παρά εξονυχιστικά να ελέγξει όλους όσους φανεί ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση και με τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις, δημοσιογραφικές αποκαλύψεις των Paradise Papers. Πάρα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται τα μισόλογα. Πρέπει να προστατεύσει την πολιτική της αξιοπιστία αλλά και την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και εκ των προτέρων να μας πει τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο φοβάται. Βεβαίως. Κύριε εκπρόσωπε, επειδή στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε ζήσει λίστες, ονόματα από τη λίστα Λαγκάρντ, δεν ξέρω και εγώ μέχρι πού, καταχωνιασμένες σε στικάκια και δεν πήραμε ποτέ ουσιαστικές απαντήσεις. Πείτε μας, με ποια διαδικασία η κυβέρνηση θα διερευνήσει, η αρμόδια, το αρμόδιο κράτος θα διερευνήσει αυτά τα ονόματα, και δεύτερον, αν έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα, πότε θα έχουμε ένα συμπέρασμα. Ακούστε, κύριε Βιτάλη. Όταν είχε περιέλθει η λίστα Λαγκάρντ στα χέρια των ελληνικών αρχών, υπήρξε μια πολιτικού χαρακτήρα, εν πάση περιπτώσει, επιχειρηματολογία, η οποία ενδύθηκε την νομική περιοπή και αυτό το οποίο ισχυρίζονταν τότε η πολιτική ηγεσία, η κυβέρνηση της χώρας, ήταν ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα ονόματα αυτά καθώς έχουν περιέλθει στις ελληνικές αρχές με παράνομο τρόπο. Βεβαίως αυτό δεν έγινε δεκτό από τα ελληνικά δικαστήρια, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην υπάρχει και οποιαδήποτε αμφιβολία, η ελληνική κυβέρνηση πριν από 2 χρόνια πέρασε συγκεκριμένη ρύθμιση με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία τα ονόματα που περιέρχονται στην ελληνική κυβέρνηση κατά μία αντίστοιχη διαδικασία μπορούν να ελεγχθούν από τις φορολογικές αρχές. Έτσι λοιπόν, για όλα τα ονόματα τα οποία περιέχονται στη λίστα των Paradise Papers θα υπάρξουν οι απαραίτητοι έλεγχοι εκ μέρους των ελληνικών φορολογικών αλλά και διοκτικών αρχών, έτσι ώστε να διακριβωθεί πόσοι από αυτούς πράγματι έχουν τελέσει αδικήματα απάτης ή φοροδιαφυγής ή αδικήματα ή άλλα οικονομικά αδικήματα και να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη ή να κληθούν να πληρώσουν τα απαραίτητα διοικητικά πρόστιμα. Το χρονοδιάγραμμα φυσικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ορίσουν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές όταν περιέλθουν στα χέρια τους συγκεκριμένες πληροφορίες. Παρακαλώ. Το ένα σκέλος σχετικά με τα Paradise Papers αφορά τον έλεγχο των ονομάτων που τυχόν θα αποκαλυφθούν. Το δεύτερο σκέλος αφορά το γεγονός ότι πρόκειται για αποκαλύψεις ενός συστήματος το οποίο εν πωλής είναι νόμιμη φοραποφυγή δισεκατομμυρίων ευρώ. Ήδη ο κ. Παδημούλη, χθες από ό,τι διαβάζουμε, πήρε πρωτοβουλία στην Ευρώπη. Έκανε και την δήλωση ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει άνοιξη αυτή η κουβέντα στην ελληνική κυβέρνηση για περαιτέρω πρωτοβουλία στο κομμάτι της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε ένα σύστημα το οποίο είναι στην ουσία νόμιμο μέσα από αυτές τις μεθόδους. Βεβαίως, στην ελληνική κυβέρνηση προσπαθούμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πρωτοβουλίες τόσο σε ό,τι αφορά την εθνική ένωμη τάξη. Με συγκεκριμένες ρυθμίσεις έχουμε προσπαθήσει να περιορίσουμε τις τριγωνικές συναλλαγές, τα εικονικά τιμολόγια. Έχουμε προσπαθήσει να ελέγξουμε τις λίστες οι οποίες έχουν περιέλθει στις ελληνικές αρχές. Και από αυτό οφείλω να σας πω ότι έχουμε και συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα. Δηλαδή, ενώ η λίστα Λαγκάρντ από το 2013 μέχρι το 2014 για τη λίστα Λαγκάρντ είχαν βεβαιωθεί περίπου 140 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση μέσα σε 2 χρόνια έχει καταφέρει από τις λίστες τις οποίες έχει ελέγξει να βεβαιώσει ποσά άνω του 1 δισεκατομμυρίου. Επομένως, εδώ έχουμε μια πραγματικά μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την φοροδιαφυγή. Έχουμε δείξει μια μεγάλη αποφασιστικότητα. Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα οικειοθελούς αποκάλυψης, το οποίο κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο εντάσσεται σε ένα πλαίσιο εξορθολογισμού και προσπάθειας καταπολέμησης μεγάλης φοροδιαφυγής. Από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα των φορολογικών παραδείσων, το ζήτημα της ανταλλαγής στοιχείων, το ζήτημα της δυνατότητας εκ μέρους των κρατών να ελέγχουν τέτοιου είδους συναλλαγές και τέτοιου είδους κινήσεις απόκρυψης φορολογητέας ύλης, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά κάθε μεμονωμένο έθνος κράτος, το οποίο ανήκει το κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Ευρωζώνη να πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση ακριβώς καταπολέμησης τέτοιου είδους πρακτικών, οικονομικών πρακτικών που οδηγούν σε απόκρυψη τεράστιας φορολογητέας ύλης ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αποδείχθηκε χθες και από την αποκάλυψη των Paradise Papers. Από τη δική μας μεριά έχουμε προτείνει συγκεκριμένες ενέργειες, όπως είναι για παράδειγμα η κοινή φορολογική πολιτική των κρατών μελών της Ευρωζώνης, πράγμα το οποίο περιορίζει το φορολογικό ανταγωνισμό, αλλά και συγκεκριμένες ρυθμίσεις οι οποίες θα ευνοούν την συνεργασία των φορολογικών αρχών των κρατών μελών, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά αυτού του είδους πρακτικές. Μέσα στο επόμενο διάστημα νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα μπορέσει να καταθέσει και περαιτέρω προτάσεις, τις οποίες θα ανακοινώσουμε με τον πλέον επίσημο τρόπο. Παρακαλώ, κύριε Αγκαντώνα. Κύριε εκπρόσωπε, την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ένα μέρος του κοινωνικού μερίσματος να δοθεί προκειμένου να μειωθεί ο ένφια για κάποιους πολίτες οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται σε αδυναμία, τη θεωρείτε παράλογη ή την εξετάζετε? Προσέξτε να δείτε. Καταρχήν, η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να πει αν συμφωνεί με την διανομή κοινωνικού μερίσματος ή όχι επί της αρχής. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη πρόταση, θα πρέπει να σας πω το εξής πολύ απλό. Ένας φόρος δεν είναι ένα μέτρο one-off. Ο φόρος είναι, έτσι, με βάση ας πούμε, την ορολογία η οποία χρησιμοποιείται και στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, ένα παραμετρικό. Δηλαδή κάθε χρόνο επιβάλλεται ο φόρος. Είτε είναι ο έμφυα, είτε είναι ο φόρος εισοδήματος, είτε είναι ο φόρος επιχειρήσεων κλπ. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να επιτύχουμε με την απόδοση του κοινωνικού μερίσματος είναι τα χρήματα να πάνε σε αυτούς οι οποίοι έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη, δηλαδή στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Και ακριβώς αυτήν την μέθοδο προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, έτσι ώστε το κοινωνικό μέρισμα να πάει, να έχει την μεγαλύτερη κοινωνική ανταποδοτικότητα και να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα στοχευμένο. Η πρόταση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου, επειδή ακριβώς αναφέρεται σε μια οριζόντια απόδοση του κοινωνικού μερίσματος χωρίς να λαμβάνει υπόψη εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη του κάθε πολίτη για στήριξη εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, στην πραγματικότητα λειτουργεί με έναν λαϊκιστικό τρόπο για να εξυπηρετήσει δήθεν το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει ο κύριος Μητσοτάκης για τη μείωση της φορολογίας. Εδώ θα πρέπει να πούμε πολύ συγκεκριμένα, θα πρέπει να μπούμε σε βάθος στη συγκεκριμένη συζήτηση. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μιλά διαρκώς για τη μείωση της φορολογίας, θα πρέπει να γνωρίζει καταρχήν ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη ψηφίσει φοροελαφρύνσεις για την περίοδο του 2019 και του 2020 στο πλαίσιο των αντιμέτρων. Το δεύτερο πράγμα το οποίο θα πρέπει να γνωρίζει είναι ότι στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος έχουν προβλεφθεί και νέες φοροελαφρύνσεις εφόσον υπάρξει δημοσιονομικός χώρος από την υπεραπόδοση, από την διαρκή υπεραπόδοση, και αυτό βεβαίως σε συζήτηση με τους δανειστές μας εν ώψη και της ολοκλήρωσης του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Το τρίτο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μιλά για φοροελαφρύνσεις γενικώς και αορίστως, είναι από πού θα βρει τα χρήματα τα οποία το ελληνικό δημόσιο θα χάσει από τις συγκεκριμένες φοροελαφρύνσεις. Από πού θα κόψει ο κύριος Μητσοτάκης για να κάνει τις φοροελαφρύνσεις τις οποίες ευαγγελίζεται? Δηλαδή, για να μιλήσουμε και πάρα πολύ σοβαρά, ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει για μείωση της φορολογίας των ανωνύμων επιχειρήσεων, μιλάει για κατάργηση της φορολογίας στα μερίσματα. Για αυτή τη φορολογία μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή για τη φορολογία αυτού που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ανώτερη τάξη της χώρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξηγήσει από πού θα βρει τα χρήματα για να προχωρήσει σε μια τέτοιου είδους ρύθμιση.
θα κόψει συντάξεις, θα μειώσει μισθούς στο δημόσιο, θα καταργήσει την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, δηλαδή το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, θα προχωρήσει σε κλείσιμο σχολείων, θα προχωρήσει σε κλείσιμο νοσοκομείων. Αυτά πρέπει να εξηγήσει ο κ. Μητσοτάκης στον ελληνικό λαό και να αφήσει τις λαϊκιστικές κορώνες περί δήθεν χρησιμοποίησης του κοινωνικού μερίσματος για να μειωθεί ο έμφυα. Παρακαλώ, κύριε Φασουλά. Έχουν οριστικοποιηθεί, κύριε εκπρόσωπε, οι ημερομηνίες επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα? Διαβάσαμε κάποιες ημερομηνίες, ισχύουν 7 και 8. Όχι, όχι, κύριε Φασουλά. Υπάρχουν διπλωματικές επαφές με την τουρκική κυβέρνηση και με την τουρκική προεδρία. Ωστόσο, η ημερομηνία επίσκεψης δεν έχει οριστικοποιηθεί. Όταν οριστικοποιηθεί, θα προχωρήσουμε και στις αντίστοιχες ανακοινώσεις. Παρακαλώ, κύριε Κατσιγιάννη. Θα κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί εδώ και κάποιες ώρες σέρνεται ένα θέμα που αφορά την κυβερνητικά στελέχη και θα θέλαμε να το ξεκαθαρίσετε. Μεσολάβησε κυβερνητικός στέλεχος δικό σας στο παρελθόν να έρθει σε επαφή ο κύριος Παπαδόπουλος, πρώην συνεργάτης του κυρίου Τραμπ του Λευκού Οίκου, να έρθει σε επαφή με τον Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην Αθήνα? Πρέπει να το ξεκαθαρίσετε. Είναι αυτό, πολύ ενδιαφέρουσες όλες αυτές οι συνωμοσιολογίες οι οποίες κατά καιρούς κυκλοφορούν σε μέσα ενημέρωσης. Δεν υπήρξε κανένα τέτοιο ζήτημα, αλλά εντάξει, δεν μου προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι το ρωτάτε. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Παρακαλώ, κυρία Τσικρικά. Πριν από λίγο η κυρία Γεννηματά με δηλώσεις της χαρακτήρισε ντροπή το χαρακτηρισμό που δίνεται προβοκάτσια στη χθεσινή επίθεση. Τι απαντάτε? Καταρχήν δεν έχω δει τη δήλωση, επομένως μου κάνετε μια ερώτηση στην οποία θα δυσκολευόμουν ούτως ή άλλως να απαντήσω, με δεδομένο ότι κανείς πρέπει να διαβάζει το σύνολο μιας δήλωσης. Εφόσον έχει χαρακτηρίσει ντροπή τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, πρέπει να μας εξηγήσει και το λόγο. Εγώ εξήγησα πάρα πολύ συγκεκριμένα τι εννοούμε λέγοντας προβοκάτσια και προφανώς δεν ανακαλούμε το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθήσαμε την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του πολιτικού συντάκτες. Επιστρέφουμε.